Όπως ξέρετε, έχω ήδη τοποθετηθεί πολύ έγκαιρα για το θέμα του lockdown που έγινε στην ΠΙΕΠΣΟΝ Αρκαδίας, όπως και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Νομίζω έγκαιρα πάλι θα προειδοποιήσει και για την Κορινθία, όπως είναι πλάκι και τον Άπειρο. Κοιτάξτε να δείτε, ανεξάρτητα από τις απόψεις μας, υπάρχουν αστερά νούμερα. Τα νούμερα πολλές φορές είναι περισσότερο, είναι τόσο αποδεδειγμένα ορατά, που ο καθένας μπορεί να έχει μια προσωπική άποψη, όπως εγώ, αλλά στην κρατάει για τον εαυτό του. Έχουμε μια πολύ ισχυρή τάση των κρουσμάτων στην ΠΙΕΠΣΟΝ Αρκαδίας. Φτάσαμε μέσα μια εβδομάδα να έχουμε 150 κρούσματα. Η Τρίπολη είχε όλο αυτό το μεγάλο βάρος, είχε δηλαδή το 80% κρουσμάτων. Αν με ρωτήσει κάποιος γιατί όλη η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, αυτό είναι ένα θέμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία πιστεύει και θέλει να πιστεύει ότι οι μετακινήσεις των ανθρώπων στην ίδια περιφερειακή ενότητα είναι καλό όσο μπορούν να σταματήσουν ώστε να υπάρχει μικρότερη διασπορά. Δεν θα τοποθετηθώ επ' αυτού, αλλά σίγουρα το πρόβλημα της Τρίπολης ήταν πάρα πολύ μεγάλο και προφανώς θα έπρεπε να πάρθουν μέτρα. Εγώ θεωρώ ότι η πόλη μας, όπως ίσως και η Βιτίνα, τις επόμενες μέρες θα έχουν την ίδια ισχυρή πίεση με τα ίδια αναλογικά κρούσματα. Και γι' αυτό σε όλους λέω πλέον ότι πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι νοοτροπία και όσο μπορούμε να ενσωματωθούμε σε αυτή τη λογική, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη άνοιξη. Τώρα για το θέμα των άλλων ενωτήτων, επιτρέψτε μου να πω και εκεί ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή τάση στην ΠΙΕΠΣΟΝ Κορινθίας και πλέον έχουμε μια αναζωοπήρωση και στην Αργολίδα και νομίζω ότι και τις επόμενες μέρες θα δούμε μια αύξηση. Θέλω να ελπίζω όχι πολύ μεγάλη, αλλά θα είναι σημαντική. Αυτή τη στιγμή καταγράφει 5-6 κρούσματα και στη Μεσσηνία. Άρα έχουμε μια συνολικά επιθετικότητα της επιδημικότητας του COVID-19 στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είμαστε η δεύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα μετά τη Δυτική Ελλάδα, που έχει περίπου 42%. Έχουμε κάπου 27-28% αύξηση και μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τη συνολική εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα. Εννοούμε σε εθνικό επίπεδο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι νοσηλείες. Οι νοσηλείες, ξέρετε, και μάλιστα είχα εδώ τα στοιχεία, αλλά τα θυμάμαι, πριν 15 περίπου μέρες από σήμερα, ήταν τη τάξη σε περιφερειακό επίπεδο, είχαν φτάσει και 58. Κάποια στιγμή ανέβηκα προ 12 μερών σε 74 και σήμερα μιλάμε για 117. Δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των νοσηλιών, έχουμε αύξηση στις ΜΕΘ, ευτυχώς σχετικά μικρή, είχαμε 6, έχουμε 8, δεν μπορεί να τη θεωρήσει κάποιος μικρή, αλλά δεν είχε την ίδια ανισχυτική εικόνα. Ήδη τα νοσοκομεία μας είναι σε πολύ μεγάλη πίεση. Παρατηρείται αύξηση σε όλα, ακόμα και η Καλαμάτα που είχε πέσει κάπου σε ρυθμούς και αυτή ανωδικά είναι γύρω στα 22-23. Όλα δηλαδή, τα νοσοκομεία σχεδόν πριν της Λακωνίας είναι κοντά στους 30 νοσηλευόμενους, που είναι πολύ ισχυρός αριθμός και μάλιστα της Κορίνθου, από ό,τι γνωρίζω, θα πάρει και ένα πολύ μεγάλο βάρος και από τη Δυτική Αττική, οπότε θα έχει και επιπρόσθετη μεγάλη πίεση σαν νοσοκομείο και σαν σύστημα. Αυτό κοιτάξτε τώρα, μια η εικόνα ότι αυξάνονται οι νοσηλευόμενοι, να η εικόνα της πίεσης των νοσοκομείων, να η επιδημικότητα που έχει ο COVID, να η ανησυχία που έχουμε όλοι σε επίπεδο καθημερινότητας, κανείς δεν θέλει να ασθενήσει, νομίζω ότι δεν βλάπτει μια, πώς να σας το πω, μια γενναία προσπάθεια από όλους μας. Ας αφήσουμε τις φήμες και όλα τα υπόλοιπα και ας κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε για 2, 3, 4 εβδομάδες το πολύ, γιατί θέλω να ελπίζω ότι μετά ο καιρός, τα εμβόλια, η αλλαγή της νοοτροπίας μπορεί να ωφελήσει. Και νομίζω αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα που μπορούμε όλοι να αγωνιστούμε γι' αυτό. Κύριε Διαμαντόπουλε, μας είχατε πει σε προηγούμενη συνέντευξη ότι θα κάνετε έλεγχο των λιμάτων και στην Τρίπολη, στο Άσπρος και στον Άπειρο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποιες ενδείξεις? Έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποιες ενδείξεις, τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και μάλιστα μπορώ να σας πω και για εικόνα που έχουμε σε διαφορετικές στιγμές. Η αποτύπωση των λιμάτων, θέλω να είμαι σαφής, δείχνει απλά μια εικόνα. Η εικόνα είναι τη συγκεκριμένη στιγμή και επιδημιολογικά αν η αξία της είναι, αν ας πούμε δούμε την αύξηση των λιμάτων επί 2, δεν σημαίνει θα δούμε και τα κρούσματα επί 2, ούτε το αντίστροφο. Άρα είναι πάντοτε μια εικόνα. Η εικόνα όμως αυτή προφανώς έχει αξία και γι' αυτό την βάλαμε και στα δεδομένα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και θέλω να σας το πω είναι ότι είχαμε κάνει στην Λακωνία και το έχω μπροστά μου πολύ νωρίτερα στην πόλη της Σπάρτης στις 11 Δευτέρου και είχαμε βρει αυξημένο εκείνη τη στιγμή τα λίμματα, πηγαίνουμε τώρα και τα βλέπουμε πολύ μειωμένα. Κατά αντιστροφή, στις 11 Δευτέρου δεν υπήρχαν στην Τρίπολη καθόλου.
Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω μια πρώτη είδηση ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός του οικού φορτίου. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 3, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος εκθετικός αριθμός. Να ξέρετε, στη Λακωνία είχαμε φτάσει στο 5. Αυτό σας το λέω για να έχουμε ένα συσχετισμό της επικινδυνότητας του φορτίου. Άρα την δεδομένη στιγμή που μιλάμε έχουμε, όμως προσέξτε, επειδή αυτό είναι μια συνεχής προσπάθεια, την Τετάρτη μεθαύριο θα ξαναπάρουμε δείγματα για να δούμε αυτό το φαινόμενο είναι προς τα πάνω, είναι καθυλωμένο εκεί, κατεβαίνει. Αυτή η εκτίμηση, ξέρετε, είναι πιο σημαντική από το να πούμε τώρα ότι έχουμε οικό φορτίο που έχουμε σίγουρα και στην πόλη της Τρίπολης και στην πόλη της Κορίνθου. Και θέλω να ρωτήσω αν, καλώς έχονταν το πραγμάτο, τηρηθούν τα μέτρα και το σκληρό lockdown όπως έχει επιβληθεί, θεωρείτε ότι στις 8 Μαρτίου μπορούμε να αλλάξουμε κατηγορία και να αλλάξουμε χρώμα στο χάρτη? Αν με ρωτάτε τη δική μου προσωπική επιστημονική εκτίμηση, διακινδυνεύοντας φυσικά και μακάρι να διευσευστώ, αλλά φοβάμαι δεν θα διευσευστώ, όχι, νομίζω ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Νομίζω ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή ο COVID σε διαφορετικές διαστοματώσεις. Έχω πολλές φορές πει τη μεγάλη αύξηση που έχει στα παιδιά 0-17. Έχουμε δει ότι έχουμε πέσει στο επίπεδο μιας μεγάλης ομάδας 45-65, πλέον είναι το 50%. Επειδή βλέπουμε ότι στην Αττική η ΜΕΘ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να μην υπάρχει και άδειο κρεβάτι. Άρα μιλάμε για μια πολύ ισχυρή πίεση του συστήματος. Δεν νομίζω ότι αυτή θα μπορέσει να είναι σε μια εβδομάδα πίσω. Όμως, ενώ είμαι απεσιόδοξος για τις 8 Μάρτη, επιτρέψτε μου να είμαι αισιόδοξος για τις 31 Μάρτη. Νομίζω ότι είναι μακρύτερο το διάστημα, αλλά όχι πολύ μακρινό. Και γι' αυτό λέω ότι η συνευθύνη είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Μια προσπάθεια από όλους μας, το ξέρω ότι είμαστε κουρασμένοι, το ξέρω ότι είμαστε πιεσμένοι, ξέρω οικογένειες και ανθρώπους που έχουν ισχυρά οικονομικά προβλήματα. Ίσως τα οικονομικά προβλήματα να είναι και μεγαλύτερα του COVID-19, αλλά επιτρέψτε μου ότι είναι κρίμα, εμβολιαζόμαστε. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αντοχή, έχουμε πιεστεί, είμαστε ας πούμε, αν μη τι άλλο, στην αρχή μιας περίοδου που μπορεί να μας δώσει λύσεις. Ας μην χάσουμε αυτό το στοίχημα.